Το γνωστό rapper 50 Cent που τριγυρνά στους δρόμους των γκέτο της Αμερικής με το πανάκριβο χάμερ του, φαίνεται ότι είχε ζηλέψει και ο 25χρονος rapper που σύχναζε στα δυτικά προάστια. Με αδυναμία στα ακριβά αρώματα και τις γυναίκες, ο νεαρός ζούσε στο δικό του κόσμο, στον κόσμο των γκάγκστερ. Ο νεαρός τραγουδιστής μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας έβαζε στο στόχαστρό του κοσμηματοπολία και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης με συνολική λεία που φτάνει τις 360.000 ευρώ. Στα χτυπήματά τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα φορτηγά, αλλά και ένα γρήγορο αυτοκίνητο με υποδύναμη 300 αλόγων για να ξεφεύγουν από τα περιπολικά της αστυνομίας. Ο νεαρός τραγουδιστής δεν σταμάτησε να ραπάρει ακόμα και έξω από το γραφείο του ανακριτή, όταν οδηγήθηκε κατηγορούμενος για 28 ληστείες και κλοπές, αλλά και για μια συμπλοκή με αστυνομικούς έξω από κοσματοπολείο στη Νέα Πέραμο. Πήγε μέσα γιατί του είπαν ότι κάνει ληστεία. Και αυτοί κάναν τη ληστεία και πήγε να δει τους ληστές και απέναντι υπήρχε άλλο αμάξι που τον πυροβολούσε το παλικάρι. Κοιτάζει μέσα στο χρήσο στο κατάστημα. Κάνει λίγο πίσω και τραβάει το πιστόλι. Και μετά άρχισε το πανηγύρι. Ένα ακόμα από τα αρχηγικά μέλη της συμμορίας που είχε σπείρει τον δρόμο στη Δυτική Αττική τους τελευταίους μήνες, σε ηλικία μόλις 19 ετών είχε στην κατοχή του και κυκλοφορούσε με ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο 6.000 κυβικών. Άλλωστε, οι ληστείες, τα κοσματοπολία και τα εύκολα λεφτά από τα ATM του παρέχαν μεγάλη οικονομική άνεση. Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα και αναζητούνται άλλα 11, ενώ εισπήρασε πολλά χτυπήματα, φορούσε και ρούχα με διακριτικά της αστυνομίας για να μην κινεί υποψίες.